Με λένε Μπάκα Χρυσόστομος. Στον πόλεμο πρόκειται για τον εμφύλιο πόλεμο το 1947-1949. Αναγκάστηκα σε ηλικία 18 χρονών και μισό να εγκαταλείψω το χωριό μου. Η οικογένεια την εγκατέλειψε εδώ, τη μάνα μου που ήταν τα αδέρφια μου. Και έφυγα με άλλους στο βουνό. Μια μέρα, μια Κυριακή, θυμάμαι, μου δίνει διαταγές ο λοχαγός, θα πας στο τάδε μέρος με εντολή να ειδοποιήσω τους εκεί αγωνιστές. Άκουσα ένα σφύριγμα, έπεσα κάτω αλλά δεν πρόλαβα και το βλήμα μου θέρισε το πόδι. Με πήραν στο φορείο, φωνάζοντας συνέχεια εγώ για νερό. Τέλος πάντων φτάσαμε σε ένα σημείο, αφού λύσανε το πόδι μου, έπεσε το κομμένο πόδι και κρέμονταν. Η νοσοκόμα είπε τη φράση, «Αχ, το καημένο το παιδάκι, ξέρει άραγε η μάνα του που βρίσκεται αυτή τη στιγμή». Τότε διαπίστωσα ότι είμαι για πάντα τραυματίας. Με βάλανε στο χειρουργείο και μου αφαίρεσαν το πέλμα του ποδιού μου. Ήταν ένας αγώνας μάταιος. Ο σκοπός, το ιδιώδη, αυτή η ελπίδα ότι κάναμε κάτι ιδιαίτερο για τον κόσμο, δίναμε παντού και πάντα τη ζωή μας για αυτόν τον σκοπό. Ζω με τις ελπίδες ότι μια μέρα ο κόσμος θα βρει το σωστό δρόμο ώστε να μην υπάρχουν πόλεμοι, να μην υπάρχει δυστυχία και φτώχεια στον κόσμο.